Με χρηματικό αντάλλαγμα από 1.500 έως 1.800 ευρώ κατά μέσο όρο αποκτούσαν διπλώματα οδήγησης, όσοι είχαν αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθούν στις θεωρητικές εξετάσεις για τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η απάτη και η χορήγηση πλαστών διπλωμάτων αποκαλύφθηκε προημερών στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου εντοπίστηκαν οι διαδρομές που γινόταν μεταξύ σχολών εκπαίδευσης οδηγών και διευθύνσεων μεταφορών. Το πρώτο καμπανάκι όμως χτύπησε στη Διεύθυνση Μεταφορών Θεσπρωτείας όταν διαπιστώθηκε πως ένας οδηγός είχε στην κατοχή του ένα πλαστό δίπλωμα. Ενώ στον πρώτο έλεγχο που έγινε και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση προέκυψαν αρκετά ακόμη αντίστοιχα περιστατικά. Έγιναν έτσι οι καταγγελίες από τις περιφερειακές υπηρεσίες και τη διαδικασία ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Επίκεντρο των ερευνών, μια σχολή οδηγών στη Λαμία που αποκαλύφθηκε πως εφοδίαζε με διπλώματα οδήγησης πολίτες που λόγω γραμματικής ανεπάρκειας δεν μπορούσαν να πετύχουν στις θεωρητικές εξετάσεις. Η χορήγηση των διπλωμάτων γινόταν με αντίτιμο, ενώ όπως αποκαλύπτεται και από τις διώξεις, στο κύκλωμα εμπλέκονται περισσότερα από 15 άτομα. Μέλη της Πύρας, Ευθιώτιδα, Λακωνία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, αλλά και υπάλληλοι διευθύνσεων μεταφορών. Μία παράμετρος της υπόθεσης σχετίζεται και με την πρόθεση του Υπουργείου Μεταφορών να προωθήσει από το Σεπτέμβριο ένα νέο τρόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, αλλάζοντας το υπάρχον σύστημα. Όπως τόνισε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Ιωαννίνων, το σύστημα είναι διαβλητό και η προσπάθεια της πολιτείας, έστω με αστερίσκους και προβλήματα, θα πρέπει να υλοποιηθεί. Η λέξη διάτριπτο δείχνει μέγεθος. Όχι, δεν θα λέγονται διάτριπτο, αλλά είναι διαβλητό. Είναι εντάξει. Και η προσπάθεια που γίνεται τώρα το Σεπτέμβριο, να αλλάξουν κάποια πράγματα κτλ. Όλα, κατά εκεί κατευθύνεται. Δεν ξέρω όμως αν θα φτάσει μέχρι εκεί. Γιατί έχει κάποιες καινοτομίες, οι οποίες καινοτομίες αυτές δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ή όχι, ας πούμε, γι' αυτό. Λίγο αμφίβολο. Γίνεται προσπάθεια για να αλλάξουν, ας πούμε, αυτά. Να γίνει μια τηλεεξέταση, θα μπορούσαμε να πούμε, του μακρόθεν δηλαδή, έτσι, με κάποιες κάμερες κτλ. Όλα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα. Τη στιγμή βέβαια που παρεμβάλλεται και μια απέτηση του Υπουργείου του Κράτους. Να δώσουμε εμείς τα αυτοκίνητά μας τα εκπαιδευτικά για να κάνει εξετάσεις ο εξεταστής. Είναι κάτι λίγο δύσκολο το να παρέχω εγώ, δηλαδή ακριβώς όπως το αναφέρουν εκείνοι, να παρέχουμε εμείς τα αυτοκίνητά μας στην περιφέρεια. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε σαν επαγγελματίες. Δηλαδή, τα περιουσιακά σας στοιχεία στην υπηρεσία έτσι, του κράτους. Έτσι. Θεωρώ πως θα ήταν καλύτερα το κράτος να έχει τα αυτοκίνητα και να τον εκπαιδεύσει και να τον κάνει εκείνος εξετάσεις πάνω στα δικά του αυτοκίνητα και όχι τα δικά μου. Και βέβαια και εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, και αυτό τι ικανότητες μπορεί να έχει ο κάθε εξεταστής. Οδηγικές. Εξεταστικές μπορεί να έχει, δεν ξέρω τι οδηγικές ικανότητες μπορεί να έχει για να πάρει το αυτοκίνητό μου και να προστατεύσει σε μια δύσκολη, ας πούμε, τον μαθητή. Σημασία έχει ότι ό,τι γίνεται για καλό γίνεται. Να κλείνουμε με κάτι. Θεωρείτε ότι αυτή η περίπτωση με τα πλαστά διπλώματα επιβεβαιώνει, μάλλον ενισχύει τα επιχειρήματα της πολιτείας ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα πιο εξυγχρονισμένο πλαίσιο εξετάσεων και απόδοση. Θεωρώ πως ναι. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται όλες αυτές, ας πούμε, μεταβολές, θα έλεγα, ας πούμε, του συστήματος κλπ. Αυτός είναι και ο λόγος, ας πούμε, και αυτό να γίνουν πιο αδιάβλητα και πιο καλά. Βέβαια, δεν πρόκειται περί πλαστών διπλωμάτων. Πρόκειται επί μια παροχή ευκολία, ας πούμε, στην απόκτηση του διπλώματος. Δηλαδή, δεν έχουμε μια βιομηχανία να βγάζει διπλώματα και να τα πουλάει, να τα πάει στα σπίτια. Απλά ευκολύνουν τις εξετάσεις. Βέβαια, και αυτό δεν θεωρώ ότι είναι τέτοιο. Είναι εξίσου και αυτό, ας πούμε, και αυτό επικίνδυνο και δύσκολο. Βέβαια, καμιά αντίρρηση. Εντάξει. Απλά όμως δεν έγινε μια βιομηχανοποίηση στα διπλώματα. Παίρνουμε και πουλάμε και κάνουμε και ρένουμε. Απλά κάποιοι υπάλληλοι, κάποιοι και δικοί μου συνάδελφοι, γιατί αυτό δεν γίνεται ο ένας χωρίς τον άλλον, δεν γίνεται, ας πούμε, και αυτό πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του ενός και του άλλου, κάνουν αυτό και ευκολύνουν τον τρόπο εξετάσεων.